Κυρία Δακά, πώς τα βλέπετε όλα αυτά στον χώρο του ΣΥΡΙΖΑ? Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι μια συνολική προσπάθεια να αναμορφωθεί αυτός ο χώρος σοσιαλδημοκρατικός, αυτό που ονομάζεται κεντροαριστερός πόλος, υποτίθεται, ακριβώς γιατί έχει ανάγκη και το σύστημα μια εναλλακτική, να το πω και έτσι, σε σχέση με την κυβέρνηση της σημερινή της Νέας Δημοκρατίας, που θα μπορέσει να αναλάβει την κυβέρνηση. Κατά τη γνώμη μας... καταλαβαίνω τι λέτε, αλλά μιλάμε για ένα χώρο που ήταν βαθιά πολιτικός. Δηλαδή η αριστερά στην χώρα ήταν βαθιά πολιτική. Και τώρα βλέπουμε ότι πάει και υποστηρίζει κάτι που είναι απολύτικο τελείως. Τουλάχιστον μέσα σε αυτή τη φάση. Εμείς διαφωνούμε ότι δεν έχει πολιτική θέση. Mm-hmm. Και θα σας πω. Το ένα θέμα λοιπόν είναι ότι όλη αυτή η πορεία με την εκλογή του νέου Προέδρου δεν ήταν ένας κεραυνός εν εθρία. Δηλαδή είχε προετοιμαστεί και σε διαδικασίες και στο χαρακτήρα ο ΣΥΡΙΖΑ για να προσαρμοστεί σε αυτό που είπατε και στην αρχή, κύριε Κοταρίδη, να αναλάβει τη διακυβέρνηση, δηλαδή να αναλάβει να διαχειριστεί τις υποθέσεις του κεφαλαίου σε βάρος του εργαζόμενου λαού, να υπηρετήσει τον αντιλαϊκό του χαρακτήρα ως κόμμα, και προφανώς αυτό υπήρξε και με όσο ήταν ο ίδιος κυβέρνηση. Και αυτό αποτυπώθηκε, αν θέλετε, και στο πώς ουσιαστικά αντιμετωπίζει και τη συμμετοχή των μελών κτλ. Δεν είναι καινούριο βέβαια φαινόμενο. Αυτό, να θυμίσουμε, είχε ξεκινήσει από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Δεύτερο ζήτημα. Πολιτικές θέσεις. Δεν κοιτάξτε. Τι εννοείται για το ίδιο έχει ξεκινήσει από το χώρο του ΠΑΣΟΚ? Για το πώς ψηφίζουν τα μέλη. Για τον πρόεδρο. Όσο πιο δημοκρατικά γίνεται. Υποτίθεται κτλ. Όσο πιο δημοκρατικά γίνεται. Και το τι ρόλο αναλαμβάνουν τα όργανα, οι επιτροπές του κόμματος κτλ. Η ευρεία νομιμοποίηση μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες. Αυτά είναι τα εσωτερικά του κάθε κόμματος. Από το να εκλέγεται ένας πρόεδρος. Πάμε στις πολιτικές θέσεις. Εμφανίζεται και επί της ουσίας ό,τι εξήγηλε ήταν ορισμένα από αυτά που περιέχονται στα προγράμματα των δημοκρατικών, των ΗΠΑ. Ένα ζήτημα είναι το πώς παρουσίασε τη δυνατότητα του αυτοδημιούργου, του εφοπλιστή και όλα αυτά, ότι μέσα στα πλαίσια αυτά του συστήματος μπορούν να συμβιβαστούν τα συμφέροντα των εκμεταλλευτών και τα συμφέροντα των εκμεταλλευομένων, οι προτάσεις που έκανε σε σχέση με τη δημιουργία ουσιαστικά μισθοφορικού στρατού με έναν τρόπο και άλλες προτάσεις που έκανε. Δεύτερο ζήτημα όμως δεν είναι κενό περιεχομένου και το πολιτικού περιεχομένου και όλο το επιτελείο που τον υποστήριξε και μετά την εκλογή του. Γιατί όσοι τουλάχιστον εμφανίστηκαν να τον υποστηρίζουν ήταν υπουργοί της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ και υλοποίησαν πολύ συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Οπωσδήποτε, με βάση αυτά, και όσοι εμφανίζονται, να το πω και έτσι, όχι ως αριστερό, πώς να το πω, ως αριστερή αντιπολίτευση μέσα στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ, όχι ότι δεν έχουν διαφορές. Και πώς το λένε, κοινωνική, πολιτική πείρα και όσον αφορά αποχρώσεις, αλλά στην ουσία και οι ίδιοι είναι δοκιμασμένοι για τα αντιλαϊκά έργα και τις ημέρες τους. Να μην ξεχάσουμε ότι η κυρία Αχτσιόγλου ήταν υπουργός εργασίας όταν έφερε το νόμο Βρούτσι Αχτσιόγλου, έτσι ονομάστηκε, που ουσιαστικά κατήργησε μια σειρά συλλογικές διαφορές. Ορίστε. Το υπενθύμησε ο κύριος Κασελάκης. Από τις πρώτες δηλώσεις που έκαναν. Λοιπόν, ναι, αλλά και ο κύριος Κασελάκης έχει ένα επιτελείο που δίπλα του είναι ο κύριος Νίκος Παπάς, ο οποίος ήταν γνωστός για την εμπλοκή του με τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Επίσης ήταν στο πλευρό του ο κύριος Πολάκης, υπουργός εσωτερικών, υπουργός υγείας, που ξεχώρισαν για το πώς προώθησαν συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και αναδιαρθρώσεις. Θέλω να πω, αυτά είναι δοκιμασμένα. Και είναι δοκιμασμένα και στο παρελθόν, όσον αφορά συνολικότερα στη σοσιαλδημοκρατία, και εμείς απευθυνόμαστε στους εργαζόμενους, στις εργαζόμενες, στους άνεργους και τις άνεργες, αυταπασχολούμενους, βιοπαλαιστές, αγρότες, ιδιαίτερα στις γυναίκες και τους νέους, οι οποίοι βλέπουν αυτά τα αδιέξοδα, προβληματίζονται και τους λέμε ότι μπορούν να ακουμπήσουν στη συμπόρευση με το ΚΚΕ και τώρα μπροστά στις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές με την ενίσχυση των ψηφοδελτίων της Λαϊκής Σπήρωσης, έτσι όπως έχει ήδη εκφραστεί από κόσμο, ο οποίος, αν θέλετε, μπορώ ήταν και όλο το προηγούμενο μικρό σχόλιο, διάστημα. Κύριε Κοταρίδη. Ένα πολύ μικρό σχόλιο. Κύριε Κοταρίδη, αν κάτι επιβεβαιώνεται,
από αυτές τις στιγμές που μας οργίζουν, που μας συγκλονίζουν, είναι ότι χρειάζεται να ενισχυθεί ένα τέτοιο ρεύμα αμφισβήτηση αυτού του εχθρικού αντιλαϊκού κράτους, αυτής της εγκληματικής πολιτικής που υλοποιεί σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και πιο πριν οι προηγούμενες, με επίκεντρο το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτή η εγκληματική πολιτική που με βάση τις κατευθύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι είναι προτιμότερο να δίνουμε αποζημιώσεις παρά να παίρνουμε αντιπλημμυρικά έργα με κριτήριο της ανάγκης. Γιατί όλη αυτή την περίοδο και με το δεύτερο κύμα της κακοκαιρίας, τι επιβεβαιώθηκε, ότι όλα τα αντιπλημμυρικά έργα γίνανε πλημμυρικά. Πλημμυρικά. Δηλαδή ήταν πραγματικά μπαλώματα, χωρίς να υπάρχει ένα ενιαίο σχέδιο, που τελικά οδήγησε και σε να γκρεμιστούν, εν πάση περιπτώσει, τυχεία και να φύγουν φερτά υλικά κτλ. Και να δημιουργηθούν όλα αυτά τα φαινόμενα. Σήμερα λοιπόν, απέναντι σε αυτή την εγκληματική πολιτική, υπήρξε ένα πολύ μαζικό συλλαλητήριο των κατοίκων στον Παλαμά Καρδίτσας, που βάζουν στο επίκεντρο και διεκδικούν από την κυβέρνηση άμεσα μέτρα ανακούφισης. Γιατί τώρα χρειάζονται έκτακτο βοήθημα και να δοθεί μηνιαίο επίδομα 1.500 ευρώ για κάθε οικογένεια με 300 ευρώ επιπλέον για κάθε παιδί για όσο χρειαστεί. Σήμερα χρειάζεται να ανασταλούν οι λογαριασμοί στην ΔΕΗ, στους λογαριασμούς του νερού, στις τηλεπικοινωνίες κτλ. Σήμερα είναι ανάγκη να πάρθουν μέτρα για να ενισχυθούν οι μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και τα νοσοκομεία εκεί στην περιοχή, με όλη αυτή την οξυμένη κατάσταση που υπάρχει. Και βέβαια τώρα πρέπει να πάρθουν μέτρα σε σχέση με την εκπαίδευση των παιδιών, που έκανε επίκαιρη ερώτηση στο ΚΚΕ και η αρμόδια υφυπουργός απάντησε τι να κάνουμε, ήρθε η δεύτερη βροχή για να φύγουν από πάνω οι ευθύνες της κυβέρνησης για το γεγονός ότι δεν έχουν γίνει όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι για την ασφάλεια και την υγιεινή των σχολικών μονάδων και στην περιοχή. Και βέβαια αυτό σημαίνει ότι αχτίδα φωτός απέναντι σε αυτές τις στιγμές που κυριολεκτικά οι ανάγκες του κόσμου πνιγήκανε στις λάσπες ήταν αυτό το τεράστιο κύμα αλληλεγγύης που εκφράστηκε από σωματεία, από άλλους μαζικούς φορείς, από συλλόγους από ενώσεις γονέων, από συλλόγους γυναικών της ΟΓΕ, που εκφράσανε πραγματικά τη συμπαράστασή τους. Ακόμα και αυτές τις μέρες πάνε και βοηθάνε τον κόσμο να ξελασπώσει τις περιουσίες τους και όλα αυτά. Και αυτή η αχτίδα φωτός δείχνει ότι η πραγματική διέξοδος είναι να κάνουμε πράξη στο σύνθημα «Μόνο ο λαός σώζει το λαό στον δρόμο της ανατροπής» με ένα πιο δυνατό κουκουέ. Και σε αυτό το σύνθημα έχουν δοκιμαστεί όλοι οι υποψήφοι αγωνιστές, αγωνίστρες, οικονομιστές που συμμετέχουν στα ψηφοδέλτια της φυλακής πλήρωσης. Πάντως θα ήταν πραγματικά να υπάρχουν πραγματικά ανάσες ανακούφισης. Τώρα πρέπει η κυβέρνηση να υλοποιήσει τις προτάσεις που έχει καταθέσει το ΚΚΕ, που είναι και ζητήματα που τα παλεύει καθημερινά τα σωματεία, το εργατικό λαϊκό κίνημα συνολικότερα, δηλαδή για αύξηση σε μισθούς, συντάξεις. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται να προχωρήσει, είναι η θέση μας για κατάργηση των έμεσων φόρων και βέβαια για μια σειρά άλλα μέτρα που έχουμε τοποθετηθεί σε σχέση με το ΦΠΑ κτλ. Αυξήσαμε μισθούς. Γιατί, κοιτάξτε να δείτε, ο μέσος μισθός αυτή τη στιγμή είναι στα 1.050 ευρώ, ενώ πριν 15 χρόνια ήταν στα 1.150 ευρώ. Με μία ακρίβεια να εκτοξεύεται συνεχώς και να μην μπορείς να κρατήσεις ένα μισθό στη μέση του μήνα. Ναι. Γι' αυτό το κουκουέ σας λέω ότι έχω καταθέσει πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Γιατί κατά τη γνώμη μας, για να ξεριζωθεί όλη αυτή η αιτία του προβλήματος, δεν αρκεί αυτές οι προτάσεις που ακούστηκαν, που λιώνουν απλώς ορισμένες ακραίες μορφές. Γιατί η αλήθεια είναι ότι η αιτία της ακρίβειας είναι και οι χαμηλές συντάξεις και μισθοί, αλλά είναι ταυτόχρονα βέβαια και όλη η απελευθέρωση της αγοράς, π.χ. στην ενέργεια που τη βλέπουμε με τον πιο κραυγαλαίο τρόπο. Μάλιστα. Παράγοντες είναι αυτοί ότι υπάρχει η πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για τα φτηνότερο χρήμα, βέβαια στους επιχειρηματικούς ομίλους, που το πληρώνουμε εμείς από το λαϊκό εισόδημα με τον πληθωρισμό. Παράγοντες που επιδρούν είναι προφανώς το γεγονός της εξωστρεφούς οικονομίας της Ελλάδας που σε οποιοδήποτε κλειδονισμούς επιδρά και στη δικιά μας οικονομία. Ωραία. Και προφανώς έχει να κάνει συνολικά με την πολιτική σας που ακολουθείτε πολύ. Λοιπόν, να σας ευχαριστώ πολύ όλους.